Χάρη του Χριστού, θα διαβάσουμε τη σελίδα 209. Σελίδα 209, λάμπτα δέλτα κεφάλαιο. Λάμπτα δέλτα κεφάλαιο από το Δευτερονόμιο. Σελίδα λοιπόν 209, λάμπτα δέλτα κεφάλαιο από το βιβλίο του Δευτερονομίου. Και ανέβη ο Μωυσής από τον πεδιάδον Μωάβ εις το όρος Νεβό, εις την κορυφή Φασγά, την κατέναντι της Ιεριχώ. Και έδειξεν εις αυτόν ο Κύριος πάσαν την γην Γαλάδε ως Δάν, και πάσαν την γην Νεφθαλή, και την γη του Εφραήμ και του Μανασί, και πάσαν την γην του Ιούδα έως τις θαλάσσεις της Εσχάτης, και την Μεσημβρία, και την πεδιάδα της Κοιλάδος Ιεριχώ, όλεως Φινίκων έως Σιγόρ. Και είπε ο Κύριος προς αυτόν, αυτή είναι η γη την οποία εγώ όμωσα προς τον Αβραάμ, προς τον Ισαάκ και προς τον Ιακώβ λέγον, εις το σπέρμα σου θέλω δώσει αυτήν, και εγώ σε έκαμα να είδεις αυτήν με τους οφθαλμούς σου, εκεί όμως δε θέλεις διαπεράσει. Και τελεύθησεν εκεί ο Μωυσής ο θεράπων του Κυρίου εν τη γη Μωάβ, κατά των λόγων του Κυρίου, και έθαψεν αυτόν εν Κοιλάδη εν τη γη Μωάβ κατέναντι του Βεθφεγόρ, και ουδείς γνωρίζει την ταφήν αυτού έως τη σήμερα. Κοίτω ο Μωυσής 120 ετών όταν πέθανε, και δεν ημαυρώθησαν οι οφθαλμοί αυτού, ουδέ ελατώθη δύναμη αυτού. Και έκλαυσαν οι Ισραήλ των Μωυσήν στα σπεδιάδας του Μωάβ 30 ημέρας, και τελειώθησαν ημέρε του κλαθμού του πένθους του Μωυσέως. Και Ιησούς ο Υιός του Ναβί ήτο πλήρης πνεύματος αφίες, διότι ο Μωυσής είχε επιθέσει τα σχήρας αυτού επ' αυτών. Και υπήκουον εις αυτόν οι Ισραήλ, και έκαμνον καθώς προσέταξε ο Κύριος εις τον Μωυσήν. Και δεν ηγέρθη πλέον εν το Ισραήλ προφήτης ως ο Μωυσής, τον οποίον εγνώρισαν ο Κύριος πρόσωπον προς πρόσωπον εις πάντα τα σημεία και τα τεράστια τα οποία ο Κύριος απέστειλε να κάνει εν τη γη της Αιγύπτου εις τον Φαραώ και εις πάντα στούλους αυτού, και εις πάσαν τη γη αυτού και εις πάσαν την χείραν την κρατεάν και εις πάντα τα θαυμάσια τα μεγάλα τα οποία έκαμε ο Μωυσής ενώπιον παντός του Ισραήλ. Αμήν. Μωυσής, ένας ιδιαίτερος άνθρωπος του Θεού, μοναδικός θα έλεγα, ένας άνθρωπος τον οποίον ο Θεός εξέλεξε, τον εκάλεσε και του φανέρωσε τον τρόπο με τον οποίο θα εργαζότανε για το λαό του Θεού. Η αρχή του Μωυσή ήταν από παράξενη ως απόλυτα επικίνδυνη και είχε ένα ωραίο χαρακτηριστικό σαν βρέφος, είχε θείον κάλος. Και αυτό ξεσήκωσε τη μητέρα του, έβαλε το μωρό σε μια σκάφη, με πίσα, σε ένα καλάθι με πίσα, και πήγε και το άφησε στον Νείλο. Εκεί θα πήγαινε η θυγατέρα του Φαραώ και αυτή εντυπωσιάστηκε από το θείο κάλος, το πήρε και τον έκανε γιο της. Μεγάλωσε στα παλάτια του Φαραώ, ο δούλος Ισραηλίτης. Σπούδασε την απόλυτη σοφία της Αιγύπτου την εποχή εκείνη, μοναδική σοφία. Και μέχρι τα 40 του χρόνια ήταν στα παλάτια, όπου και ο Θεός του φανέρωσε ότι με Αυτόν θα ελευθερώσει το λαό του. Και έτσι στα 40 του χρόνια, λέει η Γραφή, αρνήθηκε να ονομάζεται Υιός θυγατρός του Φαραώ και προέκρινε να κακουχείται με τον λαό του Θεού, παρά να έχει πρόσκαιρον απόλαυση αμαρτίας, καθώς έκρινε τον ονειδισμό του κεχρισμένου μεγαλύτερων πλούτων παρά της εν Αιγύπτου θησαυρούς, διότι απέβλεπε στη μισθαποδοσία. Δηλαδή ο Θεός του είχε αποκαλύψει πράγματα, ακόμη και τη μισθαποδοσία. Ήξερε ότι είναι Ισραηλίτης, εξ αρχής, γιατί
και το χρώμα αλλά και οι φύσεις των Αιγυπτίων από των Ισραηλιτών είναι τελείως διαφορετική. Όλοι το ήξεραν. Στα 40 χρόνια βγήκε έξω για να ζήσει, για να δει τους Ισραηλίτες. Και εκεί είδε έναν Αιγύπτιο να ταλαιπωρεί έναν Ισραηλίτη, τον σκότωσε και τον έθαψε στην άμμο. Την επόμενη μέρα είδε έναν Ισραηλίτη να ταλαιπωρεί έναν αδελφό του Ισραηλίτη. Και πήγε ειρηνοποιός να τους χωρίσει, αλλά η απάντηση του Ισραηλίτου ήταν «Θέλεις και εμένα να με σκοτώσεις όπως και τον Αιγύπτιο?» Και εκεί κατάλαβε ότι δεν είχαν εννοήσει ο λαός Ισραήλ ότι δι' αυτού θα ελευθέρωνε ο Θεός τον Ισραήλ. Και έτσι μη φοβηθείς, πήγε στη γη Μωάβ απογοητευμένος και απελπισμένος, καθώς τα πράγματα δεν έγιναν έτσι όπως ήλπιζε να γίνουν. Όμως μετά από 40 ολόκληρα χρόνια ταπείνωσης και ταλαιπωρίας, ο Θεός τον επισκέφτηκε και είδε ξαφνικά μπροστά του μία βάτο να καίγεται χωρίς να κατακαίγεται. Πλησίασε να δει το φαινόμενο και άκουσε τη φωνή του Θεού που τον προσκαλούσε και τον απέστειλε στο έργο για το οποίο τον είχε προσκαλέσει. Έτσι ο Μωυσής είδε και πίστεψε. Είδε, υπάκουσε και πίστεψε. Είδε, πίστεψε και υπάκουσε στον Θεό. 40 χρόνια ακόμη όμως, δυστυχώς, εκ της απιστίας του λαού Ισραήλ, ο Μωυσής έπρεπε να γυρίζει στην έρημο. Έζησε δύσκολες, τραγικές καταστάσεις. Πονηδισμούς, στασιασμούς, αμφισβητήσεις. Αλλά έμεινε στερεός γιατί το κύριο του χαρακτηριστικό ήταν ότι ενδιαφερόταν πάντοτε να τον οδηγήσει ο Θεός. Ενδιαφερόταν πάντοτε να γνωρίσει το θέλημα του Θεού. Και πράγματι ο Θεός ήταν έντονα μαζί του. Έφτασε 120 χρόνων και τώρα πια ο λαός Ισραήλ πλησίασε να μπει στη γη της επαγγελίας. Αλλά τον απέρριψε ο Θεός. Φοβερό είναι, αδερφοί. Τον απεδοκίμασε. Βρέθηκε μόνος στη διακονία του. Και ακούγεται απ' έξω, συγγνώμη. Βρέθηκε μόνος στη διακονία του και έγινε κάτι το, θα έλεγα, όχι λογικό για τη λογική, τη δική μου τουλάχιστον. Αυτόν τον ιδιαίτερον άνθρωπο ο Θεός τον απέκλεισε από το να μπει στην γη της επαγγελίας. Αλλά το πιο παράλογο, ότι υπήρχε ένας άλλος άνθρωπος 40 χρόνια νεότερος, όχι ιδιαίτερος άνθρωπος, ο Χάλεφ, που εν αντιθέσει με τον Μωυσή, ο Θεός του υποσχέθηκε ότι κάνε υπομονή και εσύ θα εισέλθεις και θα κληρονομήσεις και θα δεις και θα κληρονομήσεις τη γη της επαγγελίας. Εδώ είναι το παράλογο της υποθέσεως. Βέβαια, ο Μωυσής έπραξε κάτι πολύ σοβαρό, αλλά να το δούμε. Όταν βγήκε από τη γη της Αιγύπτου, τους έβγαλε ο Θεός, πριν ακόμη του δοθεί ο νόμος, είχε βρεθεί στην έρημο Σιν και εκεί ο λαός επαναστάτησε εναντίον του Μωυσή, γιατί κόντευαν να πεθάνουν από τη δίψα. Και ο Θεός του λέει, πάρε τη ράβδο σου, όπως έκανε συνέχεια ο Θεός, χτύπα το βράχο και θα βγει νερό, και βγήκε. Πέρασαν 40 χρόνια. Τώρα είναι έτοιμοι να μπουν πάλι στη γη της επαγγελίας, πάλι στη γη, στην έρημο Σιν, πάλι δίψα, πάλι ονειδισμός.
Και ο Θεός του λέει μαζί με τον Ααρών, λαλίσατε στο βράχο και θα βγάλει νερό. Ο Μωυσής όμως σαν άνθρωπος δεν κατάλαβε τη διαφορά, αφού είχε την πείρα, χτύπησε και βγήκε και δεν υπάκουσε. Γιατί να πει βράχε, βγάλε νερό, λέω εγώ, γιατί έτσι είπε ο Κύριος, λαλίσατε στην πέτρα, ξαναχτύπησε και μάλιστα είπε ελάτε να σας δώσω νερό εγώ. Και χτύπησε με τη ράβδο την πέτρα, δεν έβγαλε, ξαναχτύπησε και έβγαλε. Και αυτό φάνηκε απήθεια στη δικαιοσύνη του Θεού. Επανέρχομαι όμως στο άλλο το πρόσωπο, το ασήμαντο, τον Χάλεφ, ο οποίος λέει η Γραφή ότι ήταν σημαντικός γιατί είχε άλλο πνεύμα. Άλλο πνεύμα από το πνεύμα του Μωυσή. Και το μήνυμα είναι να δούμε τα δύο πνεύματα. Το πνεύμα του Μωυσή και το πνεύμα του Χάλεφ. Ο Μωυσής είδε με τα μάτια του τη βάτο, άκουσε με τα αυτιά του και πίστεψε και πήγε. Είδε, άκουσε και πίστεψε. Ο Χάλεφ δεν είδε. Το εκείνο που είδε είναι ανακοίμ. Είδε πόλεις περιτετυχισμένες. Είδε αδυναμία. Σαν ακρίδες είμαστε εμείς, έλεγαν οι άλλοι. Ο Χάλεφ δεν είδε, πίστεψε και είδε μετά. Τι είδε? Τη γη της επαγγελίας και την κληρονόμησε. Το πνεύμα λοιπόν του Μωυσή ήταν είδε, άκουσε, πίστεψε και υπάκουσε. Το πνεύμα του Χάλεφ είναι άκουσε, πίστεψε και υπάκουσε. Δύο διαφορετικά πνεύματα. Τελείως διαφορετικά. Να το δούμε όμως στην Καινή Διαθήκη αυτό. Ο Απόστολος Ιωάννης λέει αυτά τα οποία εθεωρήσαμε με τους οφθαλμούς μας, ακούσαμε με τα αυτιά μας, ψηλαφίσαμε με τα χέρια μας περί του λόγου της ζωής, αυτά σας λέμε. Και αυτό είναι το πνεύμα της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας. Είδαμε, ακούσαμε, μάθαμε, γνωρίσαμε, πιστέψαμε, κηρύττουμε. Τώρα όμως υπάρχει το άλλο πνεύμα της τελευταίας γενιάς που αυτή θα εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών. Η νέα γενιά δεν έχει κάτι, δεν είδε τον Χριστό ποτέ, αυτόν τον οποίον δεν είδαμε λατρεύουμε. Άρα το πνεύμα της Καινής Διαθήκης, το Αποστολικό Πνεύμα για να εισέλθουμε μέσα είναι να πιστέψουμε στο Λόγο του Θεού για να δούμε τη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν είναι απλό, είναι άλλη νοοτροπία. Η νοοτροπία του Μωυσή που δεν μπήκε μέσα, παρόλο που ο Θεός έκανε χάρη, οι οφθαλμοί του δεν μαύρισαν, τις δυνάμεις του δεν τις έχασε, ώστε να μπορεί να ανέβει στην κορυφή του όρου Σφασγά, να δει τη γη της επαγγελίας κατά χάρη και με πότια δυνατά να καταφέρει να ανέβει στο βουνό. Κάνε χάρη ο Θεός, 120 χρονών. Και εκεί πέθανε. Και λέει στο Δευτερονόμιο δεν τον βρήκε τον τάφο του κανείς. Εμείς όμως ξέρουμε από την Καινή Διαθήκη ότι ως προτύπωση της επισύναξης των Αγίων από τους Αγγέλους, όταν πήγε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ να παραλάβει το σώμα του, ο διάβολος αντεστάθη σε αυτόν, Φιλονίκη. Και με σεβασμό για την ιεραρχία του χερούβ του υπεσκιάζοντος, δεν επρόφερε βλάσφημον έκφραση εναντίον του,
Τον σεβάστηκε και είπε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, ο Κύριος να σε επιτιμήσει, και πήρε το σώμα. Όμως επανέρχομαι σε αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ μας σημαντικό και μας αφορά. Γιατί η γενιά μας είναι η τελευταία που πρέπει να εισέλθουμε δια των πυλώνων στη Βασιλεία των Ουρανών και μάλιστα πλουσίως. Αλλά αυτό με τα πάσης βεβαιότητος δεν γίνεται ούτε δια της όψεως, ούτε δια της ακοής. Η μεγάλη δύναμη την οποία έχουμε είναι ο Λόγος του Θεού. Δεν έχουμε άλλη δύναμη, θα δούμε βέβαια και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Ο Λόγος του Θεού. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Δεν πρόκειται να δεις, αλλά εάν θέλεις να δεις, πρέπει να πιστέψεις. Εάν δεν πιστέψεις και δεν υπακούσεις, ποτέ δεν θα δεις ούτε ζωή και εναφθονία εδώ στη γη αυτή, ούτε ευλογία εδώ στη γη αυτή, αλλά ούτε και είσοδο στη Βασιλεία των Ουρανών. Γι' αυτό ο χριστιανός μετά την πρώτη Αποστολική Εκκλησία δεν περπατάει δια της όψεως. Αυτά τα οποία ο οφθαλμός δεν είδε, οτίον δεν ήκουσε, εις καρδία ανθρώπων δεν ανέβησαν, αυτά ο Θεός αποκάλυψε σε αυτούς που αγαπάει επειδή τον αγαπάνε. Βεβαίως ο Μωυσής ήταν μοναδικός. Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος που μίλαγε με το Θεό στόμα με στόμα, πρόσωπο με πρόσωπο, τον οποίον ο Κύριος απεκαλύφθη, τον γνώρισε το Μωυσή και τον γνώρισε ο Μωυσής. Ακόμη είδε και την πλάτη του Θεού όταν ζήτησε να τον δει. Αλλά δεν τα κατάφερε να εισέλθει στη γη της επαγγελίας. Απέτυχε. Απέτυχε αυτό το πνεύμα. Το πνεύμα να δω για να πιστέψω. Το πνεύμα να ακούσω για να πιστέψω. Το πνεύμα να ζήσω για να πιστέψω. Και το πνεύμα το οποίο πραγματικά θριάμβευσε ήταν του Ιησού του Ναβί, ο οποίος δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ήταν πλήρης πνεύματος σοφίας. Γιατί? Γιατί ο Μωυσής είχε επιθέσει τα σχήρας αυτού επ' αυτόν. Αυτοί λοιπόν οι δύο άνθρωποι, ο Ιησούς του Ναβί και ιδιαιτέρως ο Λάμεχ, ο Χάλεφ, ιδιαιτέρως ο Χάλεφ, ασήμαντοι άνθρωποι, σημαντικότατοι στα μάτια του Θεού. Και ο Ιησούς του Ναβί δεν ήταν ασήμαντος, ήταν υπηρέτης του Θεού, αλλά ο ευλογημένος άνθρωπος του Θεού, ο μοναδικός άνθρωπος του Θεού, ο άνθρωπος που δεν είχε τίποτα το ιδιαίτερο, αλλά είχε ένα άλλο πνεύμα, ώστε ακολουθούσε εντελώς τον Κύριο, έστω και αν δεν τον έβλεπε. Δηλαδή, να το κάνουμε πιο απλό. Όταν έστειλε ο Μωυσής τους 12 κατασκόπους, ένας εκ των οποίων ήταν και ο Χάλεφ, όταν πήγε και έβλεπε τη γη, πίστευε ότι ο Θεός τους την παρέδωσε. Και δεν είχε καμία αμφιβολία, γιατί το είπε ο Θεός. Σου παραδίδω, σας παραδίδω τη γη της επαγγελίας. Και να το κάνω ακόμη πιο προσωπικό. Σου παραδίδω τη γη της ευλογίας σου. Σου δίδω μία, σου χαρίζω μία ζωή ευλογημένη. Μα είναι δύσκολα τα πράγματα.
Ανακοίν, πόλεις, καταστροφές. Εμείς είμαστε αδύναμοι, ασήμαντοι. Σου παραδίδω την ευλογία μου στη ζωή σου. Και ο Χάλεφ το πίστεψε. Το δέχτηκε. Και αποφάσισε να ακολουθήσει κατά πάντα εντελώς το Λόγο του Θεού. Όταν επέστρεψαν, άκουγε τους άλλους, πω, πω, δεν πάμε εκεί, θα καταστραφούμε, θα μας θανατώσουν, είναι δυνατοί, είναι δύσκολα τα πράγματα και δεν ξέρεις εσύ από αυτά. Και εμείς τα λέμε. Πώς θα επιβιώσουμε στον κόσμο αυτό, πώς θα επιβιώσουμε από εδώ, τι θα κάνουμε με αυτούς, τι θα κάνουμε με τους άλλους, τι θα γίνει με αυτό, και χάνεται ο άνθρωπος. Όμως ο Χάλεφ είναι αυτός που ευαρέστησε το Θεό. Ούτε έβλεπε, ούτε άκουγε γύρω του. Άκουσε το Λόγο του Θεού, πίστεψε στο Λόγο του Θεού και ο Θεός του λέει, εσύ θα είσαι ο ευλογημένος του Θεού και όταν θα έρθει ο χρόνος ο συγκεκριμένος, θα εισέλθεις, μα θα είμαι γέρος τότε. Θα εισέλθεις, θα έχεις παραμείνει νέος, θα έχεις παραμείνει δυνατός, γιατί εγώ δίνω τη δύναμη και θα σου δώσω αυτή τη δύναμη, γιατί δεν έχεις εσύ πνεύμα δειλίας να φοβάσαι. Αυτό είναι το πνεύμα το αποστολικό. Αυτό είναι το πνεύμα της Καινής Διαθήκης, το πνεύμα που θέλει ο Θεός σήμερα να μας χαρίσει. Δεν θα έχεις πνεύμα δειλίας να φοβάσαι τι να κάνω, πώς θα το κάνω και χάνομαι και αρρωσταίνω και παθαίνω θλίψη και κατάθλιψη και αγωνία και φόβο και τρέμω και τρέμουλα. Όχι. Θα έχεις πνεύμα δυνάμεως, αγάπης και σοφρονισμού. Και με αυτό το πνεύμα, όταν στα γεράματά σου θα σε φέρω στη γη της επαγγελίας, όπου πατήσει το ίχνος των ποδών σου, δικό σου θα είναι. Εγώ θα στο χαρίσω. Συγκρίνοντας το Χάλεφ με τον Μωυσή, διαφορά είναι τεράστια. Στα μάτια τα δικά μας. Συγκρίνοντας το Χάλεφ με τον Μωυσή, η διαφορά είναι τεράστια στα μάτια του Θεού. Τεράστια. Ο Μωυσής εν τέλει απέτυχε, ο Χάλεφ εν τέλει είναι απόλυτα πετυχημένος. Πετυχημένος στην προσωπική του ζωή, στην οικογενειακή του ζωή, σαν πατέρας ή σαν μάνα, στην επαγγελματική του ζωή. Ό,τι αν κάνει τον ευωδώνει ο Θεός. Ό,τι έκανε τον ευώδωνε ο Θεός μέχρι τα βαθιά του γεράματα. Αυτός ήταν που συνέτριψε στα βαθιά του γεράματα τους Ανακίμ. Αυτός ήταν που έφερε θρίαμβο. Και σε αυτόν ο Θεός χάρισε την Ιερουσαλήμ. Γιατί δεν περίμενε να δει και να ακούσει για να πιστέψει, αλλά πίστευε και ο Θεός του αποκάλυπτε και του φανέρωνε και του έλεγε πράγματα που ο άνθρωπος δεν μπορεί να καταλάβει. Και για να έρθουμε στην προσωπική μας ζωή, θέλεις να είσαι πετυχημένος. Θέλεις σαν πατέρα, σαν μητέρα, σαν αδελφός, σαν αδελφή, σαν νέος, σαν μικρός, σαν μεγάλος, πετυχημένος σαν σύζυγος, πετυχημένος σαν γονιός, πετυχημένος σαν αδελφός, πετυχημένος σαν επαγγελματίας, πετυχημένος και για να το πω σωστά, ευλογημένος. Θέλεις να είσαι. Μία είναι η δυνατότητα. Ταύτα μελέτα, πίστεψέ τα, μείνε σε αυτήν και θα δεις ο Θεός τι θα κάνει στη ζωή σου. Όσο μελετάς και μένεις, τόσο ο Θεός θα σε υψώνει. Τόσο ο Θεός, ο διάβολος θα τρίζει τα δόντια του από τη ζήλια του. Και τόσο εσύ θα θριαμβεύεις. Δια του Ιησού Χριστού.
Πρόσεχε μόνο, μην υπερηφανευτείς. Πρόσεξε, μην πλανηθείς. Και τότε θα είσαι ελευθερωμένος από την αμαρτία με το αίμα του Χριστού. Δουλωμένος εις τον Θεό, καθώς θα κάνεις ότι διαβάζεις, θα πω σε λίγο και για το Πνεύμα το Άγιο, και κάθε ένας που είναι ελευθερωμένος από την αμαρτία του, από τις αμαρτίες του, και δουλωμένος εις τον Θεό, το βέβαιο είναι ότι ο καρπός του πάσης φύσεως καρποφορία θα είναι σε αγιασμό. Το δε τέλος του, με τα πάσης βεβαιότητος, είσοδος στη Βασιλεία των Ουρανών. Βέβαια, αυτό το τρομακτικό έργο του επιτυχημένου, παύλα ευλογημένου ανθρώπου γίνεται ουχή δια δυνάμεσου, δε δια ισχύος, αλλά δια του Πνεύματός μου του Αγίου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Δια της πλήρωσης του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί υπάρχει η προσευχή με το νου, υπάρχει η προσευχή με το πνεύμα. Και είναι γνωστό και είναι βέβαιο, αν κρίνω από τον εαυτό μου, αλλά και από όλους μας, είμαστε αδύναμοι. Και αν πιστέψω στο Λόγο του Θεού, εις πολλά πτεωμένα πάντες, κανένας άνθρωπος δεν είναι αξίος λόγου και όλοι οι άνθρωποι είναι λιγότερον του μηδενός. Άρα η αδυναμία μας είναι πλήρης. Αλλά ο Απόστολος Παύλος έχει καταλάβει κάτι που του το φανέρωσε ο Θεός. Ότι όταν είσαι αδύνατος, τότε δεν θα είσαι δυνατός. Με προϋπόθεση. Όταν η αδυναμία σου είναι πλήρης, τότε η δύναμη του Θεού θα είναι τελεία στη ζωή σου. Πότε και πώς. Μία είναι η λύση. Γνώρισε όλα τα ζητήματά σου, όλες τις αγωνίες σου, όλους τους φόβους σου, όλες τις αδυναμίες σου. Οτιδήποτε αυτό είναι που σε φοβίζει, που σε ταράζει, που σε συντρίβει, που σε θλίβει, που σε καταθλίβει, πάρε ένα χαρτί, γράφτα. Ο γιος μου, η κόρη μου, η δουλειά μου, το αφεντικό μου, ο υπαλληλός μου, ο προϊστάμενός μου, ο γείτονάς μου, ο πατέρας μου, γράφτα. Και πήγαινε σαν τον Εζεκία και διάβασέ το στο Θεό. Όλα, ένα-ένα. Μόνος σου, στο ταμείο σου. Και ύστερα, καθώς τα γνωρίζεις, προσευχή σου και αφιέρωσέ τα στο Θεό. Κύριε, σε αυτά εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα, αν και πουθενά δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Γι' αυτό τα αφιερώνω σε σένα. Και μετά προσευχήσουμε το νου και μετά προσευχήσουμε με το Πνεύμα το Άγιο. Τότε ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας, που καταλαβαίνει τις αδυναμίες σου, γιατί είναι Θεός, γνωρίζει τα πάντα. Καθώς θα προσεύχεσαι δια Πνεύματος Αγίου, ο Παράκλητος στην πραγματικότητα θα προσεύχεται, θα υπερμεσητεύει για σένα, προς τον Πατέρα Θεό. Αλλά αυτή η προσευχή δεν είναι μια προσευχούλα σαν τη δική σου, που δεν ξέρεις τι, πώς και γιατί να προσευχηθείς και τι να προσευχηθώ, αφού ξέρω ότι δεν γίνεται τίποτα. Αφού ξέρω ότι τίποτα δεν μπορώ να κάνω. Τι να προσευχηθώ γι' αυτό, για εκείνο, δεν γίνεται τίποτα. Και έχεις δίκιο. Δεν γίνεται τίποτα. Και έχεις δίκιο. Άσε λοιπόν τον Παράκλητο να προσευχηθεί, γιατί ξέρει τι είναι αυτό που χρειάζεσαι. Ξέρει πώς πρέπει να γίνει. Αλλά και ο Πατέρας που ακούει την προσευχή σου δια Πνεύματος Αγίου, την προσευχή του Παράκλητου υπέρ εσού, η ίδια προσευχή, καθώς ξέρει το φρόνημα του Πνεύματος του Αγίου ότι ταυτίζεται με το πνεύμα, με το φρόνημα του Πατέρα, γιατί είναι ένας Θεός, τριάδα ομοούσιος και αχώριστος, ο Θεός θα κάνει υπέρ εκ περισσού από όσα ζητάς
σκέφτεσαι, φαντάζεσαι ή μπορείς να φανταστείς. Θα κάνει πολύ περισσότερα και από αυτά που ακόμη δεν μπορείς να διανοηθείς και να φανταστείς. Αλλά κατά την δύναμη του Πνεύματος του Αγίου που ενεργεί μέσα σου, καθώς προσεύχησε δια Πνεύματος Αγίου και πληρούσε Πνεύματος Αγίου. Και τότε τι κάνει ο Θεός? Τον ασήμαντο τον Χάλεφ. Εδώ ο Μωυσής, εδώ ο Χάλεφ και πιο κάτω ακόμη. Τίποτα δεν είχε κάνει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Άγνωστος ήταν. Κατάσκοπος ήταν. Απεσταλμένος αγγελιοφόρος ήταν. Αυτόν που είχε αυτό το πνεύμα, το πνεύμα το αποστολικό, το πνεύμα της πίστεως, το πνεύμα της τελευταίας αποστολικής εκκλησίας που πρέπει να έχουμε, αυτόν τον άνθρωπο τον πήρε ο Θεός και τον έβαλε εδώ. Πάνω από τον Μωυσή. Και όχι με λόγια και με γλώσσα, με έργο και με αλήθεια. Ο Μωυσής ανέβηκε, είδε, πέθανε και τέλειωσε. Παρένθεση, επισύναξη των Αγίων από τους Αγγέλους. Ο Χάλεφ έζησε, εισήλθε, δυνατός, σαν ανενέως, πολέμησε, θριάμβευσε και χάρισε στο λαό του, στην οικογένειά του, στη συγγένειά του, χάρισε την Ιερουσαλήμ. Και στο λαό Ισραήλ χάρισε την Ιερουσαλήμ. Αγαπημένα μου αδέλφια, δεν έχουμε άλλο δρόμο. Μην βλέψουμε και μην επιθυμήσουμε άλλα πράγματα. Δεν έχουμε άλλο δρόμο. Ένας είναι ο δρόμος. Αν θέλεις να δεις και να εισέλθεις, πίστεψε στο Λόγο του Θεού. Μελέτα το Λόγο του Θεού. Ζήτα το Λόγο του Θεού. Δώσε την δυνατότητα στο Πνεύμα το Άγιο να μεσητεύει για σένα και τότε θα δεις την τρομακτική αλλαγή που ο Θεός θα κάνει στην προσωπική σου ζωή και σε κάθε λεπτομέρεια της ζωής σου. Πάρε απόφαση θανάτου. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ. Δεν καταλαβαίνω. Αυτές είναι οι αλήθειες. Αλλά ευχαριστώ το Θεό για το Λόγο Του, για το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού που είναι η δύναμη Θεού και σώζει εμέναν που τον πιστεύω αν και δεν το βλέπω, διότι δια του Ευαγγελίου αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού, ώστε να μπορεί ο άνθρωπος να περπατάει εκ πίστεως εις πίστη με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, καθώς είναι και γραμμένο και η γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί, και γραμμένο και η γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί, ότι ο δίκαιος θα ζήσει εκ της πίστεως αυτού. Αμήν.